Το αντιμετωπίζω όμως ένα νόσημα και το καταστέλω για όσο καιρό μπορώ, γιατί έχω τα μέσα. Γιατί το ερμηνεύεις έτσι? Και σου λέω τις αρχικές μου μπορώ σκέψεις. Μπορώ και ζω Εντάξει. με το παιδί μου, με τους ανθρώπους σου μου. Σου λέω τις αρχικές μου σκέψεις. Αυτή ήταν η αρχική σκέψη που έκανα. Εντατική χημειοθεραπευτική αγωγή. Όπα. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Τι επιπτώσεις θα έχει ενδεχομένως μια εντατική χημειοθεραπευτική αγωγή πάνω μου και μέσα μου? Τι ορίζει ο καθένας ως ποιότητα ζωής? Όλες αυτές τις σκέψεις πήγαιναν και έρχονταν στο κεφάλι μου και ήθελα το χρόνο μου να καθίσω να αποφασίσω τι θα κάνω. Δεν είναι έτσι το τι μου λένε γύρω μου. Γύρω μου τρολάθηκαν. Το αύριο, τώρα, χτες έπρεπε να έχεις ξεκινήσει, μου λέγανε. Χτες! Και έλεγα μέσα μου, όχι παιδιά. Εγώ έχω τους δικούς μου χρόνους. Τους δικούς μου. Δεν θα αποφασίσετε εσείς για το πότε θα κάνω εγώ τι. Στον εαυτό μου, εγώ θα το αποφασίσω. Ο μόνος ο οποίος ήταν σε όλη αυτή την κατάσταση ψύχρεμος και ταυτόχρονα ένιωθε ότι με καταλαβαίνει στο 100% ήταν ο γιος μου. Ο οποίος, θυμάμαι, με ρώτησε όταν του είπα, «Μαμά, δεν θέλω να πεθάνεις». Και του είπα, «Τι λες αγόρι μου, δεν υπάρχει περίπτωση να πεθάνω, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα». Αλλά, του είπα, ακόμη κι αν, γιατί κάποια στιγμή όλοι φεύγουμε από τη ζωή αυτή. Εσύ αυτό που πρέπει να θυμάσαι και που θέλω να θυμάσαι από μένα είναι το εξής. Γεννιόμαστε μόνοι μας και πεθαίνουμε μόνοι μας. Στο μεσοδιάστημα περνάνε από τη ζωή μας άνθρωποι. Τους γονείς μας, τους συντρόφους μας, τους φίλους μας, τους δασκάλους μας, τους γνωστούς μας, τους συνεργάτες μας, μπλα 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 μπλα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που περνάνε από τη ζωή μας δεν είναι τυχαίοι για τη ζωή μας. Υπάρχει λόγος που τους συναντάμε. Κάνουμε λάθη, μαθαίνουμε μέσα από αυτά και εξελισσόμαστε. Η μαμά είναι δίπλα σου για να σε βοηθάει όσο μπορεί, στο βαθμό που μπορεί, μέχρι σε ένα σημείο. Η ύπαρξή σου δεν είναι συνεξάρτηση της δικής μου ύπαρξης. Έχασα τον μπαμπά μου το 2003. Άλλα παιδιά χάνουν τους γονείς τους πολύ πολύ μικρότερα. Όταν θα έρθει η ώρα λοιπόν να φύγω, δεν θέλω να είσαι από αυτούς τους ανθρώπους τους φοβισμένους, τους μικρούλιδες που τους λέω. Εσύ δεν φοβάσαι? Που είναι πάρα πολύ ανθρώπινο το να... όταν ένας άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος με κάτι τέτοιο, να φοβηθεί. Είναι ανθρώπινο. Αν φοβάμαι το θάνατο, εννοείς? Κοίταξε. Τι να φοβηθώ? Τι να φοβηθώ? Να φοβηθώ τη στιγμή που δεν θα υπάρχω πια? Το πόνο, το φρικτό. Να σε ρωτήσω κάτι. Από τη στιγμή που κάνεις χημειοθεραπείες, που συνήθως λένε ότι η χημειοθεραπεία έχει ως παρενέργεια την απώλεια μαλλιών. Ακόμη και πολλά άλλα, ας πούμε. Τα μαλλιά μου έχουν εξασθενήσει. Δεν είναι τα μαλλιά που είχα, έτσι. Υπάρχουν κύκλοι γύρω από αυτό, δηλαδή θα συνεχίσεις τώρα, είσαι σε χημειοθεραπείες θετικές? Θα... Είμαι σε αυτή τη φάση της εντατικής χημειοθεραπευτικής αγωγής. Συνεχίζω. Αυτό που συνιστάται σε περιστατικά όπως το δικό μου, λόγω ηλικίας κτλ., είναι η αυτόλογη μεταμόσχευση. Κάνεις δηλαδή αυτή τη διαδικασία των εντατικών χημειοθεραπείων και μετά μπαίνεις στη διαδικασία της αυτόλογης. Εγώ δεν έχω αποφασίσει ακόμη αν είναι κάτι το οποίο θέλω να κάνω. Δεν έχω καταλήξει μέσα μου. Δεν βιάζομαι. Δεν βιάζομαι. Κοίτα, με όλα αυτά που μου έχεις πει, είναι σαν να ξέρεις μέσα σου τι και πότε πρέπει να αποφασίζεις για σένα. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος ξέρει μέσα του κάποια πράγματα για τον εαυτό του. Απλά επειδή είναι οι ταχύτητες τέτοιες της ζωής γύρω μας και πολλά τα ερεθίσματα, και είναι και πιο εύκολο, ξέρεις, αστρέφουμε το βλέμμα προς τα έξω, όχι προς τα μέσα. Πολύ πιο εύκολο και ανώδυνο. Αγνοούν οι άνθρωποι ότι γνωρίζουν, έχουν μια πρώτερη γνώση. Τι ξέρεις λοιπόν εσύ, τι νιώθεις ότι ξέρεις? Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι έζησα πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά μέσα σε αυτά τα χρόνια,
πολύ ωραία πράγματα, δύσκολα πράγματα, πολύ έντονα. Και είμαι πανευτυχής που τα ζήσα όλα αυτά. Αύριο το πρωί να μου λέγες. Άσπα μου, αύριο χαιρετάς. Γεια σου. Ξέρεις, θα σου έλεγα. Θα φύγω ευτυχισμένη. Αυτά που ήταν να κάνω, που ήταν για μένα να κάνω. Γιατί για τον καθένα είναι συγκεκριμένα πράγματα να κάνει. Έτσι πιστεύω εγώ. Υπάρχει ένας προορισμός. Το ταξίδι είναι πολύ σημαντικό για να φτάσει στον προορισμό. Έπρεπε να κάνω το συγκεκριμένο παιδί. Η αποστολή μου εξετελέστη. Με τον συγκεκριμένο άνθρωπο έπρεπε να το κάνω. Γι' αυτό και υπήρξε προφανώς η γνωριμία. Τυχαιότητες δεν υπάρχουν. Έτσι λέω εγώ. Ας έρθει κάποιος να με πείσει ότι υπάρχουν τυχαιότητες. Εγώ λέω ότι δεν υπάρχει καμία τυχαιότητα στη ζωή κανενός μας. Το θέμα είναι αν μπορείς και αν έχεις τη διάθεση να δεις τα πίσω κείμενα, να διαβάσεις πίσω. Είπες ότι από τα πρώτα πρόσωπα στα οποία μίλησες και μίλησες και ξεκάθαρα, δηλαδή για να έχει κανονική εικόνα του πώς είναι τα πράγματα, είναι ο γιος σου. Ναι. Και μετά καταλαβαίνω η μητέρα σου, ίσως και ο πρώην συντροφός σου. Στη ζωή σου δεν έχεις κάποιον άλλον άνθρωπο που να είναι κοντά σου, ας πούμε, ένα σύντροφο, που να το ζείτε μαζί, να το μοιράζεσαι όλο αυτό. Όχι. Όχι, δεν έχω κανέναν. Και είμαι και σε μια φάση της ζωής μου, όχι τώρα, και πριν μάθω έτσι για την ασθένεια, που δεν θέλω έτσι έναν άνθρωπο να έχω έναν σύντροφο που λέμε δίπλα μου. Γιατί? Θα σου πω. Δύσκολος άνθρωπος ήμουν πάντα. Από μικρό παιδάκι ήμουν πολύ δύσκολη. Επιλεκτική πολύ, τα ψάχνα πάρα πολύ τα πράγματα, τρογόμουν με τα ρούχα μου, αδιαχείριστη ήμουνα. Στην παρούσα φάση, και δεδομένου ότι και το χημειοθεραπευτικό χάπι που παίρνω, έχει μια ουσία, η οποία κάνει τερατογενέσεις, με αποτέλεσμα να είναι de facto, δεδομένο εξ αρχής, ότι εγώ δεν υπάρχει περίπτωση στη ζωή μου πλέον να ξανά αναπαραχθώ, να κάνω άλλο παιδί δηλαδή. Η γιατρός μου, η οποία είναι εξαιρετική, εξαιρετική, μου είπε ότι στην περίπτωσή μου, σε περιστατικά σαν τα δικά μου, βάσει της ηλικίας, της κατάστασης της συνολικότερης του οργανισμού, η καλύτερη λύση είναι, αφού ολοκληρωθεί αυτός ένας κύκλος, όχι ένας, μια σειρά τέλος πάντων εντατικής χημειοθεραπευτικής αγωγής, να περάσουμε στην αυτόλογη μεταμόσχευση, που σου εξασφαλίζει αρκετά, πολλά χρόνια, έτσι, μη υποτροπής του νοσήματος. Εγώ δεν είμαι έτοιμη για κάτι τέτοιο και δεν ξέρω αν θέλω να το κάνω και μπορεί και να μην το κάνω. Γιατί αυτό δεν το έχω καταλάβει. Σου λέει, μπορείς να κοιμήσεις την ασθένεια αυτή για πολύ καιρό. Γιατί να μην το κάνεις? Γιατί θέλω να αφήσω τα πράγματα να κυλήσουν έτσι όπως είναι να κυλήσουν, και ανάλογα με τα δεδομένα, όπως θα διαμορφώνονται, να πάρω τη σωστή απόφαση στην κατάλληλη στιγμή. Θα σου το πω κι αλλιώς. Η έρευνα γύρω από το συγκεκριμένο νόσημα είναι σε εξέλιξη. Ψάχνουν οι ερευνητές να βρουν το καλύτερο δυνατό φάρμακο, την καλύτερη δυνατή αγωγή. Και ποιος σου λέει ότι του χρόνου, τέτοιο καιρό, δεν θα έχει βρεθεί κάτι ακόμη πιο ισχυρό και πιο αποτελεσματικό, που να καταστέλει το νόσημα για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να μην χρειάζεται να μπει ο ασθενής στη διαδικασία της αυτόλογης μεταμόσχευσης. Το ξέρουμε, είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε από τώρα αυτό. Ναι, αλλά πάντα δεν πορευόμαστε με βάση τα δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας και όχι με τα δυνητικά αποτελέσματα. Ναι. Αν φοβόμαστε πάρα πολύ, βιαζόμαστε. Ο καθένας έχει τους χρόνους του. Ξέρεις τι δεν μου έχεις απαντήσει ακόμα 100%? Πες μου. Και θα επιστρέψω σε αυτό. Ναι. Γιατί είναι τόσο συνειδητή η επιλογή σου να μην έχεις κάποιον δίπλα σου? Ναι. Αυτό δεν μπορεί κάποιος να το μεταφράσει ως έναν πιθανό φόβο για τη δέσμευση με έναν άνθρωπο σε μία φάση της ζωής που σε ευάλωτη. Νομίζω ότι είμαι πιο δυνατή από ότι ήμουν. Σου λέω πια θα μπορούσε να είναι μια άλλη ερμηνεία, κατάλαβες. Μια προσπάθεια να καταλάβει κανείς αυτό που λες. Στην παρούσα φάση της ζωής μου, λοιπόν, και έχοντας πλήρη επίγνωση του ποια είμαι και γνωρίζοντας και αυτό που σου είπα, ότι δεν μπορώ να κάνω άλλο παιδί πια. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να κάνουν όλα τα ζευγάρια παιδί. Δηλαδή, δεν είναι αυτό ο σκοπός του ανθρώπου και των ζευγαριών. Ναι, αλλά κοίταξε να δεις. Μπορείς να σε έτσι, ένα...
Έτσι μεγαλώνουμε. Τα belief systems με τα οποία έχουμε μεγαλώσει λένε συγκεκριμένα πραγματάκια. Γεννιέσαι, πας στο σχολείο, μεγαλώνεις, περνάς στο πανεπιστήμιο ή δεν περνάς στο πανεπιστήμιο, σε μια σχολή, δουλεύεις για να βγάλεις λεφτά, παντρεύεσαι, αναπαράγεσαι. Μεγαλώνεις το παιδί σου, το καμαρώνεις στις επιτυχίες του, έτσι και κάποια στιγμή, αφού δεις και εγγόνια και ενδεχομένως και δυσέγγωνα, αποδημείς, ευχαριστημένος. Αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο μας μεγαλώνουν. Εγώ έχω άλλη άποψη. Γεννιέσαι, ακολουθείς μια συγκεκριμένη πορεία, αυτή που είναι να ακολουθήσεις, οι επιλογές σου έτσι, μπορεί να σε βγάλουν από το δρόμο. Θα ξαναμπείς όμως στο δρόμο αυτό που είναι να βαδίζεις, γιατί είναι συγκεκριμένα πράγματα να κάνεις, να μάθεις και να εξελίξεις. Έτσι, ο καθένας μας. Και όταν έρθει η ώρα, φεύγεις. Σκοπός είναι να έχεις φύγει, έχοντας αντιληφθεί πρωτίστως τι είσαι και για ποιο λόγο ήρθες. Και να αφήσεις και κάτι πίσω σου, το οποίο μπορεί να μην είναι αυτό. Κάτι υλικό, ένα σπίτι μεγάλο, μια πισίνα, wow, ένα τεράστιο αυτοκίνητο ή ένα όνομα. Μπορεί να είναι κάτι μη υλικό, αλλά πάρα πολύ σημαντικό. Τι είσαι, ποιος είναι ο σκοπός σου, η αποστολή σου και τι πιστεύεις ότι θα αφήσεις πίσω σου. Τι είμαι. Είμαι ένα πολυδιάστατο όν, έτσι νομίζω. Αρκετά πολύπλοκο. Ένα μέρος της αποστολής μου έχει ολοκληρωθεί. Εγώ ήρθα αυτή τη ζωή για να δω κάποια πράγματα, να μάθω από αυτά για τον εαυτό μου, γιατί σαν και εμένα είναι και άλλοι άνθρωποι, έτσι. Ανήκουμε, ας πούμε, στην ίδια κατηγορία, σαν οντότητες. Έπρεπε να φέρω στη ζωή το συγκεκριμένο παιδί. Το συγκεκριμένο παιδί. Τι θα αφήσω πίσω μου. Ίσως κάποιοι άνθρωποι να είναι σε θέση να το απαντήσουν αυτό, όταν εγώ πια δεν θα υπάρχω. Ξέρω όμως ότι δεν είμαστε τυχαιότητες. Το ξέρω. Και έτσι μεγαλώνω και το παιδί μου. Και έτσι θεωρώ ότι πρέπει ο καθένας να αντιμετωπίζει τον εαυτό του και τους ανθρώπους γύρω του. Διαφορετικά, δεν ξέρω, νομίζω ότι η ζωή δεν θα έχει και κανένα νόημα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι οι άνθρωποι πρέπει να φεύγουμε ευχαριστημένοι, ευτυχισμένοι. Το τι κάνει τον καθένα ευτυχισμένο. Το ξέρει μόνο ο ίδιος. Το ξέρει μόνο ο ίδιος. Πολλοί δεν το ξέρουν καν, ε. Και πολλοί δεν το ξέρουν, αλλά δεν ξέρω. Για κάποιο λόγο νομίζω ότι κανείς δεν φεύγει χωρίς να το έχει μάθει. Είτε πιο νωρίς, είτε πιο αργά, ενώ είτε μικρότερος ηλικία, είτε μεγαλύτερος. Νομίζω ότι ακόμη και λίγο πριν το τέλος το καταλαβαίνει και ας μην προλάβει να το πει. Να το μοιραστεί με κάποιον. Ως προς τον σύντροφο που με ρώτησες, θεωρώ ότι είναι κάπως δύσκολο να βρεθεί ο άνθρωπος αυτός ο οποίος θα μπορέσει να με αγαπήσει για αυτό που πραγματικά είμαι και όχι για αυτό που στη φαντασία του, ας πούμε, πιστεύει ή θα ήθελε να είμαι. Και επειδή οι άνθρωποι συνήθως Περδεύονται εύκολα. Δεν θα ήθελα να ξαναυποβληθεί κανείς στην ταλαιπωρία του να νομίσει άλλα και στην πορεία να ανακαλύψει άλλα και να ταλαιπωρείται χωρίς λόγο και χωρίς ουσιαστικό σκοπό. Δεδομένου σου είπα ότι μεγαλώνουμε με συγκεκριμένα belief systems, ε? Αν φοβάμαι αν θα με αγαπήσουν, ήταν η ερώτησή σου, αν αυτό η άρνηση εντός αγωγικών... Όχι, αλλά ξέρεις τι. Τώρα έτσι με αυτό που μου λες, γιατί οι άλλοι να μπερδευτούν. Δείχνεις κάτι άλλο και μετά αποκαλύπτεις ότι είσαι κάτι άλλο. Προβάλλει ο άλλος αυτό που θα ήθελε να δει σε σένα και μετά Προβάλλει αυτό που θα ήθελε να δει σε μένα. Ωραία. Μπερδεύεται ίσως λίγο, γιατί γενικά εγώ ήμουν πάντα και ακόμη και σήμερα, έτσι είμαι. Ήσυχος άνθρωπος. Και εγώ σε ρωτάω λοιπόν, βλέποντας αυτή τη συνέντευξη, στην οποία θεωρώ ότι έχεις αποκαλύψει πάρα πολλά κομμάτια του εαυτού σου. Έχεις λύσει παρεξηγήσεις που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί στον κόσμο, έχεις δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που μπορεί να εκκρεμούσαν και όλα τα λοιπά. Πες ότι συναντάς έναν άνθρωπο αργότερα και σου λέει: ξέρεις κάτι. Σε άκουσα, σε ένιωσα, σε κατάλαβα και σε θέλω. Άμα άνθρωπέ μου θα του πω, θες να πάρεις αυτό το ρίσκο. Και αν και εγώ θεωρήσω ότι αυτός ο άνθρωπος έχει κάτι που με ιντριγκάρει και πούμε... Δεν μήπως εσύ δεν θες να πάρεις το ρίσκο, λέω εγώ τώρα. Όχι, όχι. Βέβαια, κοίταξε, και εγώ στο κεφάλι μου έχω κάποια πράγματα πιο συγκεκριμένα. Δηλαδή και αυτά που θα ήθελα εγώ να διαθέτει ο άλλος είναι... Δεν μου αρέσουν οι άνθρωποι, ας πούμε, που εξαρτώνται από την ύλη. Δεν μου αρέσουν οι άνθρωποι οι οποίοι
δεν με έλκουν δηλαδή, έτσι, οι οποίοι στηρίζουν τη δύναμή τους στον πλούτο τους, την δόξα τους ή σε μία αυτή, ότι ασκούν, έχουν μια ισχύ και μια εξουσία. Με αυτούς τους λίγο, δηλαδή, εκτός να τους γνωρίσω καλύτερα και δω ότι είναι κάτι άλλο από αυτό που νομίζω ή από αυτό που οι ίδιοι προβάλλουν. Είναι λίγο το πράγμα κάπως. Αλλά, επειδή είμαι και λίγο μεγαλούτσικη στην ηλικία, δηλαδή δεν είμαι πια παιδάκι, δεν είμαι 25, 26, 30, 35. Και έζησα έντονα πράγματα στη ζωή μου, αυτό πρέπει να σου το πω. Δηλαδή, ερωτεύτηκα, ξερωτεύτηκα μετά. Έζησα έντονα. Δεν ήμουν ένας άνθρωπος που είχε μια χλιαρή πορεία στην ερωτική του ζωή. Όχι. Ψέματα δεν μπορώ να πω και το ξέρουν και οι πρώην συντροφοί μου αυτό. Δεν μου έχει λείψει κάτι τέτοιο. Τι σε έκανε να αποφασίζεις να μιλήσεις σε αυτή την εκπομπή τώρα, κάνοντας μια τέτοια αποκάλυψη? Συνειδητοποίησα ότι δεν φοβάμαι. Δεν φοβάμαι. Δεν φοβάμαι μη δεν υπάρχω αύριο. Άνθρωπος που δεν φοβάται το θάνατο, δεν υδρώνει το φτάκι του ό,τι και να ακούσει γύρω από αυτόν να λέγεται. Πρόσφατα, σχετικά πρόσφατα, είχα δώσει μία μίνι συνέντευξη σε κάποιους, τέλος πάντων συναδέλφους, σε έναν συνάδελφο. Και μετά υπήρξε ένας σχολιασμός. Και είδα μια κυρία, μεγαλούτσικη σε ηλικία, αντί να ασχολείται με το καλλιτεχνικό, ας πούμε, προϊόν, με το τραγούδι, να σχολιάσει πάνω σε αυτό αν ήθελε κάτι, να κάνει πλακίτσα με μια άλλη κοπελίτσα, πολύ μικρή σε ηλικία, για το αν έχω κάνει αλουρονικό, για τις ορμόνες μου, πώς οι γυναίκες, ας πούμε, ήταν 25 τότε οι άσπρες και οι ορμόνες ήταν και τώρα που είναι 40, τόσο είναι τσ. Και είπα από μέσα μου, σε λίγο καιρό θα σας δώσω τη χαρά να ασχολείστε και με τους καρκινικούς μου δείκτες. Για να δούμε, θα το κάνετε? Έκανα ένα τεστ αυτή την περίοδο. Ήθελα να δω ποιοι θα είναι αυτοί που θα επικοινωνήσουν μαζί μου και θα χαρούν με τη χαρά μου, με το που βγήκε το κομμάτι. Ποιοι θα είναι αυτοί που θα πάρουν ένα τηλέφωνο και θα πούν «Μπράβο ρε ξαδέρφη, μπράβο βρε ανιψιά, μπράβο ρε παιδί μου, φίλη, που ξαναβγαίνεις έτσι τόσο δυναμικά και...» Κάποιοι, γιατί δεν τα πληροφορούνται όλα, όχι. Πληροφορούνται επιλεκτικά κάποια πράγματα. Δεν επικοινώνησαν μαζί μου. Για να με συγχαρούν εντός εισαγωγικών, να μου ευχηθούν, ρε παιδάκι μου, ένα καλό τάξιδο για το τραγούδι σου. Δεν θέλω να με ενοχλήσουν, ούτε εμένα, ούτε τη μητέρα μου. Δεν επιθυμώ. Εννοείς τώρα μετά την αποκάλυψη? Ακριβώς. Μη διανοηθούν να σηκώσουν το τηλέφωνο για να πάρουν τη μαμά μου ή εμένα, για να ρωτήσουν. Δεν έχουμε να πούμε τίποτε άλλο. Ό,τι ήταν να πω, το είπα εδώ. Κουτσομπολιό, δεν θα κάνουμε. Τους φίλους μου και τους ανθρώπους που με αγαπούν, τους μετράω στις χαρές μου εγώ. Και έτσι μαθαίνω και το γιο μου. Για άσο να του λέω, φίλος, άνθρωπος που σε αγαπάει, είναι αυτός που χαίρεται με τη χαρά σου, αγόρι μου. Άστος τους άλλους. Αυτή η ασθένεια είναι μια μασκαρεμένη ευλογία στη ζωή μου. Αυτό το έχουν πει άπειροι από αυτούς που έχουν αντιμετωπίσει μια τέτοια πρόκληση και έχουν μιλήσει μαζί τους. Αλήθεια μου το λες. Για μένα πραγματικά ήταν ένα θείο δώρο. Με έκανε να συνειδητοποιήσω πόση δύναμη έχω μέσα μου. Δεν μετριέται. Ούτε σε χρήματα, ούτε σε δόξα, ούτε σε φήμη. Δεν τα βλέπω καν εγώ αυτά. Μέσα μου η δύναμή μου είναι τεράστια. Τεράστια. Και ξέρω ότι την ίδια δύναμη κρύβουν κι άλλοι άνθρωποι. Πολλοί, μόνο που δεν το ξέρουν. Ίσως δεν τους δόθηκε η εντός εισαγωγικών ευκαιρία να το συνειδητοποιήσουν και να το κατανοήσουν αυτό. Πάμε σε ένα